Καταρχάς, κουρεύτηκα. Κατά δεύτερον, ψάχνω ένα γυμναστήριο, το οποίο είναι στη μέση του πουθενά. Όπως θα δείτε, δεν πάει δρόμος, είναι αποκομμένο. Κοιτάξτε λίγο. Μόνο ένας δρόμος καταλήγει εκεί και γι' αυτό φαντάζομαι το έχει ακόμα κίτρινη ομάδα. Κοιτάξτε, με την Pokémon. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Πάμε να το πάρουμε. Είναι μέσα στην εξοχή. Κόλλησε. Ακόμα ψάχνω να βρω πώς θα πάω σε αυτό το γυμναστήριο. Λοιπόν, βλέπω ότι ο δρόμος εδώ μπροστά διασταυρώνεται και μετά υπάρχει μία είσοδος. Jinx. Έλα εδώ, καλή μου. Έλα εδώ. Λοιπόν, τα κλασικά, δεν το κάνουμε όπως το καμπούτο. Δεν έχω great ball, δεν έχω great ball. Nice. Psyshock, Frost, Breath, ωραίο! Νομίζω ότι αυτός εδώ είναι ο δρόμος, αριστερά, τον οποίο έρχεται αμάξι. Είναι παιδιά, πόλιγο και εδώ. Εδώ είναι γηπεδάκια τένις. Έλα ρε, μην πηδάς όταν σε ρίχνω την Pokéball. Τώρα πήδηξε και τον πέτυχα. Και ευθεία μπροστά είναι το γυμναστήριο. Εντάξει, αυτό έλειπε, να είχαν έρθει κι άλλοι εδώ πέρα. Θέλει κόπο. Είναι gated community εδώ, δηλαδή. Έχει σπιτάκια, έχει πύλη, να πεις. Πολύ μικρά σπιτάκια. Μέσα στη φύση, είναι ωραία εδώ. Κάνουν ήδη σαν εκδρομούλα να έρθει για μάχη στο γυμναστήριο. Λοιπόν, πρέπει να μπω, επειδή είναι ήδη 3, να κάνω μάχη για να αυξήσουμε το πρεστίζ. Το εξηγήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάμε λοιπόν. Magmar! Πού βρήκα Magmar? Μετά από 10 χιλιόμετρα περπατήματος και ποδηλάτου, έσκασε το αυγουλάκι και έχουμε πλέον στην κατοχή μας ένα Magmar. Για να δούμε. Είναι καλό. Του πω που έφυγε το πιτσιό του το κακομύρικο. Ντράουζε. Δύναμη. Καλά είσαι, Jinx. Λοιπόν, αυτή θα φύγει με το πρώτο Fire Punch. Έτσι. Παιδιά, να έρθω να βοηθήσω λίγο το γυμναστήριό μας, γιατί μακάρι να μπορέσω να το κρατήσω για πολύ, να μην έρθει κανείς δηλαδή εδώ πέρα να ασχοληθεί, γιατί για να το δεις αυτό πρέπει να είσαι και στην γύρω περιοχή κοντά, δηλαδή δεν μπορείς να το δεις στο χάρτη σου. Νικήσαμε, αυξήσαμε το CP του γυμναστηρίου. 17 level. Magmar, γιατί όχι. Ελπίζω να μείνει για καιρό αυτό εδώ. Να παίρνουμε και τα νομισματάκια μας. Η υπόλοιπη ομάδα βέβαια είναι. Εδώ μεταξύ, εδώ που ήρθα, πρέπει να κλείσανε την πύλη τώρα. Ελπίζω να μπορέσω να βγω και να μην μείνω εδώ για πάντα, χαζεύοντας το Magmar μου. Ωραία, φίλε. Λουκιά το βλέπω εδώ.
Κλείστηκα μέσα. Να γιατί κανείς δεν υπήρχε σε αυτό το γυμναστήριο. Γιατί κλείνει η πόρτα μετά τις 7 το απόγευμα. Και τώρα έψεξα εδώ, βρήκα ένα παππούλι, συνεννοήθηκα κουτσά στραβά με τα λίγα ολλανδικά που ξέρω. Τύπο ότι είμαι από την Ελλάδα. Και φεύγει τώρα και πότε θα μας ανοίξει. Two Greek-land mansion here. Here? Yeah. It is more here. Yeah. Danke well. Tot ziens. Το πρώτο μου trespassing. Είμαι πολύ περήφανος. Omanite. Πες μου ότι είναι Omanite, να γουστάρω. Κι άλλη πόρτα μπροστά μου. Πάνω, θα μπω και εκεί πέρα. Παντού θα μπω σήμερα. Θα πηδήξω από πάνω. Θα με δει κάτι, νομίζω είναι τρελός. Έλα ρε φίλε, γιατί το κλείνετε. Έχει πόκια στο παιδό. Είναι ένα σκυλί, είναι σε αυτό το πόκεστο. Λοιπόν, είναι η πρώτη μέρα που το Pokemon Go έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε 26 χώρες, και οι servers τα έχουν παίξει. Βρήκα μια ευκαιρία εδώ για να κάνω μια μάχη στο γυμναστήριο και βρήκα εδώ και ένα φιλαράκι Έλληνα και θα προσπαθήσουμε να πάμε παρέα μας και δύο κίτρινη ομάδα. Πες γεια. Γεια χαρά. Και θα πάμε να παίξουμε στο γυμναστήριο, να κατεβάσουμε λοιπόν το Prestige. Ελπίζω να μας επιτρέψουν οι servers. Παρατσάπητε θόρα. Ναι, παίξε κι εσύ. Και νομίζω σου βγάζει κάποια στιγμή ότι είναι δύο άτομα μέσα και παίζουν. Φωτιά με νερό, θεωρητικά θα έχανα, αλλά... Να, βλέπεις, εμφανίζεται και το στάρμι σου εδώ πέρα, εδώ δίπλα. Ωραία φίλε, πρέπει να αλλάξω εγώ τώρα, γιατί αυτό εδώ θα χάσουμε πάρα πολύ. Πιτζότ. Και dodge, Μάκη. Hydro Pump το φάγαμε στα κέρδισα. Μάτια. Λοιπόν, έχει μείνει το Flareon. Εν τω μεταξύ, βαράω κι εγώ, βαράει κι ο άλλος ταυτόχρονα. Αυτό είναι λίγο άδικο. Όταν λέει not very effective, τι γίνεται. Ότι η κίνηση που του κάνεις είναι... Ναι, δεν του χαλάει πάρα πολύ. Καλύτερα να αλλάξει Pokemon. Όχι. Έχασε. Πάει το Flareon. Ωραία φίλε, κοίτα, έπεσε με τη μία gym level 2. Και XP 350. Με ομάδες είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο. Έχουν μείνει 2 τώρα. Βλέπεις, κατεβάσαμε το level του. Το πήγαμε 2 και είναι μόνο 2. Μπαίνω κι εγώ να δούμε. Εδώ πολύ, να όχι. Α, μπήκε σαν. Και εμένα μπήκε, πάμε. Καλό. Κόλτερα, δεν πω και έχει πολύ στον κόλ. Ναι. Δεν είναι σήμερα, δεν είναι. Α, εσένα παίζει. Ω, μου τους σκότωσε. Ρε φίλε. Έλα, να βαρά και. Και εντωμεταξύ τόση ώρα μου ρίχνε, ρε. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Έλα, κάνει και ένα ice beam. Ναι, Βίκτορ. Ουφ, με έχει προσία. Ωραία, Flareon. Θα την αλλάξουμε. Εδώ με το νερό θα το πεθάνω. Με το νερό έχεις να το βάλω. Αλλά με γάμι. Και δεν κάνει και dodge, ρε, η βλακία. Έλα, έλα, ρίξε. Ναι. Έπεσε. Ωραία, τώρα έγινε gym level 1. Έχουμε άλλη μια φορά δηλαδή και το... Και είναι, βλέπεις, είναι άσπρο. Και τώρα πάμε και το παίρνουμε. Ωραία, λοιπόν. Απλά για να βάλεις ένα καλό, πρέπει να του βάλεις ένα revive potion. Γιατί αλλιώς δεν σε αφήνω να το βάλεις αν δεν είναι full η ενέργειά του. Ή βέβαια είναι gym level 1 τώρα, θα πρέπει να παίξουμε μάχη. Για να μπει και δεύτερος. Δεν έχει. Για πάτα, κατά αριστερά. Τι επιλέγω, ποιο θέλω να βάλω. Ναι.
Ποιο να βάλω? Βάλε ένα δυνατό. Θα βάλω το Goldak. Ο Χύπνο είναι ακόμα στο άλλο γυμναστήριο. Το έβαλα, ρε. Δεν χρειάζεται να κάνω ένα. Άμα κάνουμε άτσι μεταξύ μας για να... Λοιπόν, για να δούμε. Έλα, να το. Τώρα είναι, είμαστε και οι δύο. Και αν πατήσεις πάνω, δηλαδή, στο γυμναστήριο θα δεις. Εδώ πατάω. Είναι gym level 3. Video, να βάλω και το... Αυτό, κάνεις μάχη με τον εαυτό σου ουσιαστικά και τους υπόλοιπους για να του αυξήσεις το prestige στο γυμναστήριο. Και να αυξήσεις level. Όχι, παίρνεις XP κάνοντας μάχες, απλά μετά θα πρέπει να βάζεις potions και τέτοια. Δεν έχω δουλειά. Gym level 3 είμαστε, ωραία. Και εγώ, να, είμαστε και δύο. Α, ωραία. Μπορεί να βάλεις και άλλα ή πρέπει να πάει ένα. Όχι, ένα ο καθένα. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε μάχη τώρα. Όχι. Έχει ένα ηλεκτρομπάσκο από εδώ κοντά. Πάμε να το βρούμε. Κάβαλο ποδήλατο και ψάχνουμε ένα ηλεκτρομπάσκο. Γιατί... Σαμαράκια. Γιατί έκανε. Τρία ακόμα είναι, τρία. Σε 200 μέτρα. Έφυγε, δεν από εδώ. Δεν είναι από εδώ. Δεν πειράζει, άφησε. Δεν έχει ρωτήσει, stop δεξιά. Θα πάω και θα γυρίσω με τα πόδια. Και εμένα, ντράουζι. Να το! Ωραία, έφυγε. Είναι 444. Σου έβγαλε και σένα. Έχεις great ball. 180. Εμένα ήταν 444, επειδή είμαι μεγαλύτερο επίπεδο. Άρα σου βγάζει το ίδιο Pokemon, αλλά ανάλογα με το επίπεδο που είσαι, σου βγάζει και αντίστοιχο CP. Οκ, ωραίο αυτό, δεν το ξέρα. Λοιπόν, έχω κάνει μια προετοιμασία για να χρησιμοποιήσω το πρώτο μουλάκι egg, το οποίο θα μου δώσει διπλάσια XP. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, για μισή ώρα τώρα, ό,τι XP παίρνω θα είναι το διπλάσιο. Όπως θα δείτε, έχω κάνει μια προετοιμασία. Και τι εννοώ με αυτό, πάμε να δούμε λίγο τα Pokemon. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσα Caterpie έχω, πόσα Weedle έχω, πόσα Pidgey έχω και πόσα Rattata έχω. Αυτά όλα θα τα εξελίξω. Έχω μαζέψει τόσα πολλά Candies και θα χρησιμοποιηθούν για να εξελίξω όλα αυτά τα Pokemon και να πάρω πολλά XP. Με το Lucky Egg αυτό το XP θα διπλασιαστεί. Επίσης, αυγά. Έχω 3 αυγά που περιμένω τώρα να γίνουν hatch. Θα πάρω και από εκεί. Εξυπηγαίνει ένα νέο Pokémon, θα πάρω ακόμα περισσότερο. Έχουν κλείσει το δρόμο, εδώ παίζουν Pokémon Go. Αν είναι δυνατόν! Έχω πάει 20 level, οπότε πήρα και Ultra Ball. Να χρησιμοποιήσουμε μια Ultra Ball. Πάμε. Απλά θα κάνω στην άκρη για να βεβαιωθώ ότι δεν θα τη ρίξω. Ήταν που βεβαιώθηκα. Πάμε να το κάνουμε έτσι τώρα. Ναι. Κάτι εδώ μου λένε για κόφινγκ, δεν καταλαβαίνω. Ένα νιντορίνο είναι κάπου εδώ. Εγώ παιδιά θέλω να σπάσουν τώρα τα βουκουλάκια μου και μόλις γίνει αυτό, βέβαια θα πρέπει να έχω ξεκινήσει από τώρα να εξελίσω Pokemon. Και μόλις το κάνω αυτό θα παίρνω διπλάσια XP. Έλα τα βουκουλάκια μου. Σπάστε. Λοιπόν, αρχίζω και εξελίσω. Τα Caterpie, τα Weedle και τα Pidgey θέλουν μόνο 12 για να εξελιχθούν. Evolve. Ξεκινάμε. Και αν το Pokemon στο οποίο εξελιχθούν είναι νέο, δεν το έχουμε στο Pokédex μας, παίρνουμε ακόμα περισσότερα XP. Απλά αυτός ο τρόπος θέλει προετοιμασία. Δηλαδή να έχετε πιάσει, να μην τα έχετε κάνει transfer και να έχετε και 1, 2, 3 αυγουλάκια. 1000 XP, μπαμ. Θα κάνουμε και Butterfree, που Butterfree δεν έχω, οπότε θα δώσει και αυτό μεγαλύτερο XP. Πάμε στο δυνατότερο Metapod και Evolve.
Αυτά τα βουλάκια εδώ πρέπει να έχουν σπάσει τώρα. Λοιπόν, να το πρώτο βουλάκι, όταν σταματάς σπάει. Να δούμε και τι είναι. Ένα ντίγκλετ. Νομίζω είχα ντίγκλετ, άρα δεν παίρνω τις διπλάσεις πόντους. Το δεύτερο. Ένα πονίτα. Αλλά έχω και πονίτα. Και φυσικά παίρνουμε και XP. Όσο πιάνουμε Pokemon. Yeah. Πάμε να κάνουμε νάτο. Και το τρίτο. Geodude δεν είχα. Άρα θα μπει και στο Pokédex και θα πάρω και διπλάσιους ποντούς. 1500 XP λοιπόν. Οπότε τώρα μένει μόνο να εξελίξω Pokémon. Πάω να αλλάξω σπίτι και να αρχίζω να εξελίσω. Λοιπόν, έχω γυρίσει σπίτι. Μένουν 6 λεπτά για να τελειώσει το Lucky Egg. Έχω φτάσει σχεδόν 21 level. Με αυτά και με αυτά έχω εξελίξει Weedle, Caterpie. Τώρα περνάω στα Pidgey. Και μου έχουν μείνει και αρκετά. Θα τα κάνω transfer και θα τα εξελίξω. Περνάμε στα Pidgey. Γενικά εδώ απλά θέλει να είσαι γρήγορος. Περιμένεις να γίνει η εξέλιξη. Και συνεχίζεις το επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Αυτός είναι ένας πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος, αν έχεις κάνει τη σωστή προετοιμασία από πριν. Δηλαδή να τα έχεις μαζέψει όλα τα Weedle, τα Caterpie, τα Pidgey, τα Rattata. Να έχεις και αυγουλάκια έτοιμα να σπάσουν όπως έκανα πριν. Και θα ανεβείς σε μισή ωρίτσα σίγουρα ένα level. Εδώ ήδη εγώ ετοιμάζομαι να ανέβω και μένουν 6 λεπτά, στα οποία απλά εξελίσσω πλέον τα Pokemon που μένουν. Λοιπόν, απομένει για να δούμε ένα λεπτό και ήδη έχω πάει 21 level και παίρνω και ωραία πραγματάκια και Ultra Balls. Οπότε είδατε πόσο γρήγορα παίρνω τα XP. Πάω να συνεχίσω αυτό το 1,5 λεπτό να το εκμεταλλευτώ. Έχω πολλά Pidgey και πολλά Candies για τα Pidgey. Οπότε θα μου μείνουν και Pokemon για ένα δεύτερο Lucky Egg. Και όλα αυτά τα Pokemon τα οποία τώρα έχω, δεν πρόκειται φυσικά π.χ. τα Pidgeot να τα εξελίξω με 50 που χρειάζονται για να γίνουν Pidgeot. Οπότε θα τα κάνω release και θα πάρω και άλλα Candy. Τοποθέτηση προϊόντος. 4 δευτερόλεπτα, γρήγορα, γρήγορα, όχι, δεν προλαβαίνουμε! Το χάσαμε, δεν πειράζει λοιπόν. Αυτό ήταν money, ένα level, ορίστε. Ανεβαίνουν εκθετικά τα XP που χρειαζόμαστε. Οπότε, όσο αυξάνουμε level, αυξάνεται και η δυσκολία με την οποία θα πάμε στο επόμενο. Θέλει αρκετό χρόνο. Τα πρώτα level τα παίρνουμε σχετικά γρήγορα, ανεβαίνουμε, ενώ στη συνέχεια πάμε πιο σιγά. Και να πούμε ότι φυσικά το Lucky Egg μπορούμε είτε να το αγοράσουμε με coins από το shop του παιχνιδιού, coins τα οποία παίρνουμε είτε κάνοντας defend γυμναστήρια 10η φορά και 500 stardust από κάθε γυμναστήριο το οποίο κάνουμε defend, και επίσης μπορούμε είτε να τα αγοράσουμε με προφανώς πραγματικά χρήματα εδώ, να αγοράσουμε τα Pokecoins και στη συνέχεια να αγοράσουμε τα Lucky Eggs, είτε μπορούμε να τα πάρουμε αυξάνοντας το level μας, γιατί ανά κάποια level δίνει και Lucky Eggs. Εγώ αυτό έχω κάνει, δεν έχω αγοράσει προς το παρόν Lucky Eggs, όσα μου είχε δώσει με το leveling up, οπότε έχω χρησιμοποιήσει αυτά. Μέχρι το level 20 σου έχει δώσει 5 Lucky Eggs το ένα το χρησιμοποίησα. 5 Incense. Επίσης και 5 Lure Module, οπότε αυτά πάνε παρεούλα. Λοιπόν, αυτό ήταν το κολπάκι που ήθελα να σας δείξω. Η χρήση του Lucky Egg όταν έχουμε κάνει την προετοιμασία, και αυτή είναι να έχουμε 1, 2, 3 όσα περισσότερα αυγά μπορούμε που να είναι έτοιμα, να τα έχουμε κανονίσει έτσι ώστε να είναι έτοιμα να σκάσουν μέσα σε αυτό το μισάωρο, και αν βγει καινούριο Pokemon από εκεί παίρνουμε ακόμα παραπάνω XP, τα οποία θα διπλασιαστούν, και επίσης
Δόνεση. Τι γίνεται, Σέλντερ! Πολύ δυνατό. Και επίσης, έχουμε μαζέψει ό,τι ζουζούνι έχουμε βρει, δηλαδή Widdle, Caterpie, στην εξοχή έχει πολλά τέτοια, και Pidgey, και Rattata φυσικά, αλλά τα τρία πρώτα έχουν μόνο 12 candies για την πρώτη εξέλιξη, οπότε βοηθάει πάρα πολύ, μπορούμε να εξελίξουμε πάρα πολλά και γρήγορα, και σε ένα μισά ώρα προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Όσα περισσότερα καταφέρουμε να εξελίξουμε, τόσο περισσότερα XP θα πάρουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δοκιμάστε το. Δείτε ότι αν έχετε κάνει καλή προετοιμασία, θα πάρετε αρκετά level, ειδικά αν είστε σε μικρότερο επίπεδο. Και θυμηθείτε ότι αν δεν έχετε ένα Pokémon και σας βγει καινούριο, είτε είναι από αυγό, είτε είναι επειδή το πιάσετε, είτε είναι επειδή το εξελίξετε, παίρνετε παραπάνω XP. Με το Lucky Egg και αυτά διπλασιάζονται. Μπορείτε, αν σας έχει μείνει χρόνος και έχετε εξελίξει τα πάντα και το Lucky Egg τρέχει, να πάτε να κάνετε μάχες στο γυμναστήριο, γιατί και από εκεί παίρνετε XP. Είτε είναι δικό σας, είτε είναι αντίπαλης ομάδας. Επομένως, μπορείτε να διπλασιάσετε και αυτά τα XP από τα γυμναστήρια. Πείτε μου στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτό, αν το δοκιμάσετε, αν σας δούλεψε και αν σας φάνηκε εύκολο. Ήμουν ο DeepUp28, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω περισσότερα, τι θα θέλατε να δείξω στο μέλλον. Go τα κάτσε μόλ. Γεια σας.